ότι θα τα καταφέρει. Η πρόθεση της διοίκησης να μετονομάσει τη Σκόντα Ξάνθη, Σκόντα Ξάνθη Θράκη, σας βρίσκει σύμφωνος, αντίθετος? Εμένα αντίθετο. Γιατί? Πιστεύω ότι η ομάδα ανήκει στην πόλη εδώ και όχι στη Θράκη. Εντάξει, εγώ αν και ο Κομουτινός θα ήθελα να παίζει Ξάνθη κάποια παιχνίδια. Και εκεί γιατί εντάξει, είναι κάποια απόσταση. Υπάρχει δίψα δηλαδή για ποδόσφαιρο στην περιοχή. Υπάρχει, γιατί η Κομουτινή είναι τελείως υποβαθμισμένη από το ποδόσφαιρο και με τη κίνηση πιστεύω ότι ίσως μας ανεβάσει και μέσα. Χαγιάς, πολύ καλή πάσα για τον Σενεγαλέζο, τον Ισμαήλ Μπα. Ο Μπα σεντράρει για τον Κυπαρίσι που κάνει την κεφαλιά πάσα για τον Κεχαγιά, σουτ, και ο Ατματζίδης θα σώσει κυριολεκτικά την ΑΕΚ. Τα κουνάκι, αλλά ο Πατσατζόγλου σε καλή θέση τα απομακρύνει, θα βρει μάλιστα και τον Κυπαρίσι που ξέφυγε από τον Καραγιάννη. Να ο Κυπαρίσις μέσα στην περιοχή, σουτάρει, η μπάλα στα δίχτυα. Η Σκόντα Ξάνθη ανοίγει το σκορ με τον Θωμά τον Κυπαρίσι. Βλέπουμε και πάλι εδώ τον Κυπαρίσι να έχει ξεφύγει από τον Καραγιάννη και σουτάρει, πέφτει ο Ατματζίδης, απομακρύνει λίγο την μπάλα η οποία συνέχισε την πορεία της προς τα δίχτυα και πάλι το σουτ από τον Κυπαρίσι. Η μπάλα προς τον Δόνη που είναι σε καλή θέση. Δόνης καθυστερεί, τώρα σουτάρει, η μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια στα χέρια του Μπούτσεκ. Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ να φτάσει στην ισοφάριση. Καραγεωργίου θα απομακρύνει, αλλά ο Σαβεύσκι με ωραίο τρόπο θα σουτάρει και έχουμε την ισοφάριση από τον Τόνι τον Σαβεύσκι. Ξαφνικό δυνατό σουτ από τον Σαβεύσκι, μπάλα στα δίχτυα του Μπούτσεκ. Σκόντα Ξάνθη ΑΕΚ 1-1 και ο Μπα για τον Μασουριάν και αυτός για τον Κυπαρίσι. Κυπαρίσι σε λύσεται σε θέση βολή, σουτάρι, σώζει ο Ατματζίδης και κόρνερ. Και ο Κυπαρίσι τώρα προσπαθεί να περάσει, αλλά θα ανακοπεί από τον Καραγιάννη, κεφαλιά από τον σκόρερ της ΑΕΚ, το σκόρερ της Σοφάρης, τον Τόνιο Σαβεύσκι. Θα γίνει το λάθος. Να ο Μπα και το 2-1. Μόλις το 47ο λεπτό από τον Σενεγαλέζο, τον Ισμαήλ Μπα. 2-1 λοιπόν προηγούνται οι γηπεδούχοι. Μετά από το λάθος στο κέντρο της άμυνας της ΑΕΚ ανάμεσα στον Καλιτζάκη και στον Κωστένογλου, εποφελήθηκε με τον καλύτερο τρόπο ο Ισμαήλ Μπα και έδωσε και πάλι την πρωτοπορία στην Σκόντα.